Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Μακάμπι Χάιφα, που έληξε πριν από λίγο στο στάδιο, ε, γήπεδο, Καραϊσκάκη. Παλιά ήταν στάδιο, έχω συνηθίσει να το λέω έτσι. Τελικό αποτέλεσμα 0-4, νίκη και πρόκριση των Ισραηλινών της Μακάμπι Χάιφα. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά, είτε με τις τρομακτικές ιστορίες, είτε με τη μουσική που είναι εκεντρική, χυμαρόδης. Και τώρα έτσι όπως νιώθω εγώ προσωπικά μου βγαίνει να χώσω κανένα στίχο. Τέλος πάντων. Είτε αστρονομία που με εντριγκάρει και τα λοιπά, μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανέβαινουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Από τότε που έχω ξεκινήσει να κάνω αυτές τις εκπομπές εδώ πέρα, από το 2021 δηλαδή, έτσι, προς τα μέσα, αρχές πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάντα ήθελα και προσπαθούσα αυτή η εκπομπή, αυτό το podcast, να είναι σε φάση κόσμια, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρω αυτό. Ε, εντάξει, οπωσδήποτε είναι ένα αποτέλεσμα τραγικό, ένα αποτέλεσμα ντροπιαστικό. Ενώ έχει σπάσει τόσα θετικά ρεκόρ, τόσα καλά ρεκόρ ως προπονητής, θα πω πρώτα, ο κύριος Μαρτίνς με τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά, απόψε δηλαδή, έσπασε ένα αρνητικό, όπου και δέχτηκε μια είτα από ομάδα Ισραηλινή και με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από ότι ο Ολυμπιακός, με 0-4 με στην έδρα του και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα παίξει στους ομίλους του Champions League, έτσι. Που αυτό είναι ένα πλήγμα και για τον ε, πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος θα αναγκαστεί από ό,τι φαίνεται να ξανακάνει άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άλλα δεκακατομμύρια. Τώρα θα μου πει εσύ ότι αυτό τα Ναι, αλλά ε, δεν είναι έτσι οι εταιρείε, δεν δουλεύουν έτσι. Θα τα βγάζει από την τσέπη του, Λοιπόν, συνέχεια, τόσα χρέη κάλυψε του κυρίου Κόκαλη όταν άφησε την ομάδα, όταν είχαν βγει οι πολυμετοχικοί του Παναναϊκού και τον κάνανε κοιμά, τον Κόκαλη, έτσι. Λοιπόν, άφησε την ομάδα, την πήρε ο και τώρα εντάξει, έχουν γίνει κάποια λάθη, κάποιε λάθο επιλογέ, δεν μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο όλο στον προπονητή ή όλο στου παίχτε ή όλο στον κύριο Μαρινάκη, στον ιδιοκτήτη δηλαδή. Αλλά σε γενικέ γραμμέ λέμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, έτσι. Πάντα. Ανέκαθεν. Αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, δεν κατάφερε για κάποιου λόγου να πάρει κάποιου παίχτε που έπρεπε να πάρει. Δεν του έπεισε να έρθουν. Ε... έχασες και το Μοντέστο, ο οποίο Μοντέστο σου φέρνε πράγμα. Έτσι. Τώρα φέρνει από όπου να είναι. Μέσω Αγγλία, μέσω. Εντάξει, και σου έρχονται από άλλε υπήρου. Ήδη φέραν άλλου. Τώρα Ισραηλινό. Τώρα Νοτιοκορεάτη. Δεν ξέρω αν μπορεί τα παιδιά αυτά να είναι καλά και να βγουν καλά στο γήπεδο να πετύχουν, αλλά γενικά το όλο στυλ, αυτό το όλο κλίμα. Και εξάλλου αυτοί οι δημοσιογράφοι, κάτσα να το πω και αυτό, που μα λέγανε ότι στο τέτοιο στην Αυστρία που είχαν πάει για την προετοιμασία κάνανε λέει τρομερή προετοιμασία και καλοδουλεμένη και τρίχε κατσαρές, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι. Προφανώ αυτό απόψε φάνηκε ότι η ομάδα δεν έχει τι δυνάμει, δεν έχει φυσική κατάσταση. Άμα κατέβει έτσι το πρωτάθλημα, δεν παίρνει ούτε πρωτάθλημα. Έτσι όπω έπαιξε απόψε. Έτσι όπω έπαιξε απόψε, εγώ να μαζευτώ να φέρω άλλου 10 που ξέρω, του παίρνουμε. Άνετα με ένα 2-0. Ό,τι σου λέω. Ένα-δύο μηδέν του παίρνουμε. Ε, δεν είναι έτσι. Καλά, δεν θα έπαιζα εγώ εναντίον του Ολυμπιακού ποτέ, αλλά θα το έκανα έτσι για να δούμε τι θα γίνει. Για την πλάκα μου. δυο μηδέν θα του ρίχναμε. Που δεν τρέχανε. Δεν μπορούσαν να τρέξουν. Είναι ντροπή. Το είπε και ο Μανολά. Ωραία ότι είναι ντροπή. Αλλά είναι και ο ίδιο που είναι μέσα σε αυτό. Γιατί είπε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι αρκετό. Σαν να σου λέει ότι δεν δουλεύει αρκετά ο προπονητής καλά, α πούμε. Εσύ τι έχει κάνει. Σε ξεφτύλησε ο... ο Πιερό. Από την ΑΕΤ. Από πού? Από την ΑΕΤ. Ένα νησάκι. Πόσα έχει. Δύο εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν, ντροπή πράγματα. Θα σου λέει μετά ο άλλο για τον Πιερό πόση την έχει. Έτσι, στο λέω χήμα δηλαδή, αυτό θα σου πούνε. Θα σου κάνουν πλάκε. Όπω με τον Αγεκμπένη το 2002, νομίζω, που πάλι αυτή η Μακάμπι Χάιφα σε απέκλεισε. Λοιπόν, πελατειακή σχέση με αυτού, έχει σπάσει ρεκόρ. Την ΑΕΚ την κερδίζει συνέχεια. Άντε ισοπαλία. Εδώ και 15 παιχνίδια, δύο, τρία χρόνια. Τι λε τώρα. Και πα και ξεφτιλίζει έτσι. Πα και ξεφτιλίζει έτσι. Φταίει ο Μαρτίν σε πολλά. Πάμε και σε αυτό είναι τώρα σου βάζει μέσα για αρχή μπουχαλάκι και τικίνιο, ας πούμε. Αυτοί οι παίχτες, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να, περπατήσουν, όχι να τρέξουν. Πώς θα τους πατήσεις στους άλλους, αφού βλέπεις ότι αυτοί είναι τρεχαλατζίδες. Και φτηνή και μια χαρά, να το βλέπεις. Αυτός ο επιθετικός που τα κάρφωσε είναι πιο γυμνασμένος, πιο έτοιμος από τον εκάστοτε του Ολυμπιακού, τον δικό μας. Είτε τικίνιο λέγεται, είτε οποιοδήποτε. Ο Μασούρας, για κλάματα. Για κλάματα. Τι να πω τώρα εγώ, πώς ξεκατεβήκανε και τι να βγει από αυτό ας πούμε. Ωραία, κατέβασε τον αυτό, το βατσλίκ στο τέρμα, μανολάς είσαι κεντρική οπισθοφύλακες, δεξί back ο Βρυσάλικο, αριστερό ο Ρέαπτσιουκ. Ο Κανέ ξεκίνησε, αμυντικογενής, δεν τον χρειάζεται, δεν παίζει απέναντι σε μεγαθύριο. Κυνηγάς την, την νίκη, το αποτέλεσμα, θα βάλεις τον Κανέ μωρέ, τον Κανέ θα βάλεις. Είσαι στα καλά σου, δηλαδή. Θα πάω να βάλει τον κανέ για να πάρει τη νίκη σε παιχνίδι που κυνηγά ή το Rehaptchuk. Τέτοιοι παίχτε είναι χαμάλοιδε. Είναι για να του βάζει εκεί που παίζει με ανώτερο αντίπαλο. Μπα και πάρει κάνα εγώ, κάμια ισοπαλία, κάνα χί, κάνα έτσι. Δεν θα βάλει τώρα τον κανέ, α πούμε. Στα... Εκεί τον Εμβιλά ξεκινά. Τόσο βλάκα είσαι και δεν ξέρει να βάλει τον Εμβιλά εκεί πέρα ή τον Αραμπί που σου έχει σπάσει τα ρεκόρ στην επίθεση. Θα πει ναι, δεν ήταν καλό, αλλά με τι ψυχολογία. Τον βάζει μέσα να παίξει το 0-3. Ε, μετά έγινε 0-4. Τι να κάνει ο Αραμπί, τι να κάνει ο Βαλμπουενά. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Που ναι, αυτοί είναι παιχταράδε, του σεβόμαστε. Έτσι. Λοιπόν. Και κάτι άλλο, όταν σου πούνε για τον το, το Πιερό πώ την έχει, το απαντά και εσύ, όχι όσοι την έχει ο Σέ. Και ο κάθε Σισε του Ολυμπιακού που το Μάιο παίρνει το πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι να το πάρει όμω. Γιατί αυτό που έγινε απόψε είναι. Νομίζω σε στιγματίζει για όλη τη σεζόν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο Ολυμπιακό. Να μην μπορεί να τρέξει, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ανήμπορο. Πραγματικά είναι ο χειρότερο Ολυμπιακό που έχω δει εγώ στην Ευρώπη. Και βλέπω πολλά χρόνια. Δεν βλέπω τώρα πρόσφατα. Δεν γεννήθηκα χτε. Λοιπόν, στο κέντρο Κανέ είπαμε μπουχαλάκι αργοκίνητο καράβι με το μαντί καμαρά. Έξω δεξιά Ζένκο Νάγκλ, έξω αριστερά Μασούρα, Σε αυτοί εναλλάσσονταν. Και ο Τικίνιο, το ξυλάγκουρο, ο Βραζιλιάνο από την Κοζάνη μπροστά στην επίθεση. Ο οποίο ωραία είναι να παίζει ξύλο, να πάρει καμιά κάρτα, να τσακωθεί. Αυτά τα κάνουν οι Βραζιλιάνοι. Εκεί έδειξε ότι είναι Βραζιλιάνο. Αλλά από τεχνική, από μπάλα, μυρωδιά. Τίποτα. Την κλωτσάει με το καλάμι. Ό,τι σου λέω. Δεν τη χαϊδεύει, δεν τη μιλάει. Για λατζή Βραζιλιάνο. Όπω και για λατζή Πολωνό ήταν ο διαιτητή, ο οποίο εγώ τον έκανα για Σαουδάραβα να πούμε. Μελαχρινό, Πολωνό, σπάνιο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να μην ξέρει ποιον είχε πατέρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ε βέβαια, άμα δεν δίνει τι φάσει που πρέπει να δώσει, ένα χέρι των Ισραηλινών δεν έδωσε στην αρχή, να τα πούμε και αυτά. Έτσι. Ακύρωσε γκολ άδικα του μπουχαλάκι. Τέλο πάντων, αυτά όμω δεν είναι δικαιολογίε. Εμένα δεν μ' αρέσουν δικαιολογίε. Ούτε μ' αρέσει να πω, να, ήταν η τέτοια, η ζέστη, η, η υγρασία της ε, πόλης εκεί του Ισραήλ, της Χάιφα. Άστα αυτά, τι θα γίνω εγώ, η Ιωάννης Παπαπέτρου που είπε για το, το κλιματιστικό. Εγώ δεν γίνομαι τέτοιο. Έτσι, δεν γίνομαι τέτοιο. Να πω εγώ, να βρίσκω δικαιολογίες. Γιατί και ο άλλος παίζει υπό τη αυτά συνθήκας. Κάτω από τις ίδιες συνθήκε παίζει και ο αντίπαλο. Άρα δεν έχει καμία αιτιολογία, καμία δικαιολογία και αυτά είναι να μην πω τι είναι. Εντάξει, κρατιέμαι να μην τα πω πιο χήμα ακόμη. Για να έχουμε ένα επίπεδο στην εκπομπή εδώ. Έτσι, λοιπόν. Από εκεί πέρα, εντάξει, κρίμα που ήρθαν και για διακοπέ κάποιοι άνθρωποι από την Αμερική οι οποίοι πήγαν και στο Καραϊσκάκι να δούνε την ομάδα, είναι κρίμα. Να δούνε τι δηλαδή. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Εντάξει, τον Αγκιμπού Καμαρά δεν τον εμπιστεύτηκε απόψε. Σου λέει δεν έπαιξε καλά στο Ισραήλ. Ωραία. Απόψε, ακόμη χειρότερο όμω. Μήπω τον χρειαζότανε. λέω εγώ τώρα. Ο Αμπουμπακάρα τύχησε γιατί χτύπησε στην προθέρμανση, αφού τσέκανε και προπόνηση το πρωί. Είναι δυνατόν. Πώ θα κατέβουνε φρέσκοι. Προπόνηση χθε το βράδυ, προπόνηση το πρωί. Προπόνηση χθε το πρωί. Εντάξει, καμένοι ήταν. Καμένη τελείω. Αυτή είναι η καλή δουλειά που γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ σε παίχτες αλλά ίσω και στην τεχνική ηγεσία. Γιατί εντάξει, εγώ όσο και να αγαπώ και να εκτιμώ μετά από τόσα χρόνια τον Πέδρο Μαρτίν, δεν μπορώ να ανεχτώ αυτό που είδα απόψε. Έτσι, μόνο για απόψε, άστα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι ο χειρότερο Ολυμπιακό που έχω δει. Έτσι. Ο πιο αδύναμο, ο πιο, πιο ανήμπορο και δεν δέχομαι τον Ολυμπιακό να τον βλέπω έτσι. Πώ θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, μου το τον τικίνιο και στα δύο παιχνίδια και δεν μου βάλε τον Ελαραμπή, ο οποίο έχει και στο συμβόλαιό του το bonus, το πριμ, έτσι. Πόσα εννοώ, 500 χιλιάρικα ή ένα εκατομμύριο, δεν θυμάμαι. Για την πρόκριση στο Champions League, λοιπόν. Έτσι δεν το, δεν το δίνει αυτόν, το γλιτώνει. Αλλά χάνει 40 εκατομμύρια ο Μαρινάκη. Δεν τον συμφέρει. Τι θα δίνει το ένα στον Αραμπί και τι έγινε. Και τι έγινε, θα κρατήσει 39. Λοιπόν, είναι ντροπή πράγματα αυτή η απόδοση, η άμυνα εκτέθηκε, θες και αμυντικούς, δεν υπάρχει μανολάς ποδοσφαιριστής πια, παίζει παλέμαχος, έτσι, και το, ε, το φανέρωσε, το έδειξε απόψε, έτσι, ο Σισε και αυτός μια από τα ίδια, θα μου πει, εντάξει, όταν χάνει μια ομάδα, πάντα τους θάβουμε εδώ στην Ελλάδα και όταν κερδίζουν τους κάνουμε θεούς, όμως το αποτέλεσμα είναι που μετράει και από το αποτέλεσμα κρίνουμε, εκ του αποτελέσματος, εγώ είμαι αυτό που λέω συνέχεια ναι, και με ένα 0 και δύο, ένα, είμαι ευχαριστημένο. Και τίτλου και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει το θέαμα. Αλλά αν δω ότι τρώω τέσσερα και με κάτω χέρια, κατεβασμένα χέρια, έπαει διάλο μετά. Εγώ τώρα πραγματικά έχω πολλά στο μυαλό να πω για το παιχνίδι. Το ότι έγινε, α, είδα και το Βατσλίκ, ο οποίο μου φάνηκε λε και τα έπινε πριν τον αγώνα με τον Μαρτίν, γιατί ο Μαρτίν είναι γνωστό πότη. Αυτό το έχω ξαναπεί κατά καιρού το κανάλι, ότι ξέρω προσωπικά ότι Εντάξει, ο άνθρωπο έχει μια δυναμία στο αλκοόλ. Ωραία. Αυτό δεν έχει να λέει. Εντάξει, τη δουλειά του την κάνει. Και την κάνει κυρίω σωστά, κατά κύριο λόγο. Κάνει και λάθο επιλογέ, εντάξει, με το επιτελείο. Λοιπόν, καμιά φορά βλέπουν σωστά, καμιά φορά όχι. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αλλά ρε, εσύ, θα πα και το βατσλικ μαζί να πιείτε. Ο βατσλικ, εμένα μου φάνηκε ότι τα είχε πιει. Γι' αυτό και στο πρώτο γκολάκι με το φάουλ εκεί του του Τσέρι, του... από το Σούρεναμ αυτό που έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία έχει κατακτήσει αυτή τη χώρα. Έτσι. Ε, με το... Με, με τα... Αντί να πάει με το ένα χέρι να αποκρούσει, με το ένα χέρι, παιδί μου, στο γάμα. Σαν τερματοφύλακα που είσαι, με το ένα χέρι. Το δεξί. Το δεξί ή το αριστερό, όποιο θεό, όποιο σε βολεύει. Πήγε με τα δύο και το ρούφηξε Το κολάκι. Λοιπόν, μετά ευθύνεται και σε κάτι άλλο. Που του φύγει μπάλα εκεί, Εντάξει, τον εξέθεσε και η άμυνα. Αλλά τώρα εντάξει, ό,τι και να πούμε, λίγο θα είναι. Κατάφερε πάντω ο Μανολάς να κάνει αυτό το βιερό από την Αιτή να φαίνεται λε και είναι. Ο Εμπαπέ, λες και είναι. Ποιο να πω, ποιον θες να πω. Μίγμα Εμπαπέ Χάλαντ μαζί. Τον έβαλε στα δίχτυα. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Τον έκανε οίκο ανοχή το Μανολά. Και τον κάθε Μανολά και το Σισε. Και το θέμα δεν είναι ότι μόνο ψυχολογικά ας πούμε, έπεσε αυτή η ομάδα όταν έφαγε και το δεύτερο γκολ. Το θέμα είναι και σωματικά ότι δεν μπορούσε και δεν είχε δυνάμει. Δηλαδή εντάξει τώρα. Δεν είναι τώρα να βρίσκουμε δικαιολογίε. Εντάξει, ο προπονητή από ό,τι έμαθα στι δηλώσει του μετά τον αγώνα παραδέχτηκε και είπε: Ότι αναλαμβάνω την ευθύνη, ξέρω εγώ, ότι και ο αντίπαλο ήταν καλύτερο και στου δύο αγώνε. Γιατί και στο πρώτο καλύτερο ήτανε. Εντάξει. Αλλά να λέει τώρα ότι η ομάδα ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Τι καλά ξεκίνησε. Εγώ δεν είδα να παίζει καλά πάντω. Εγώ δεν είδα κανονικό Ολυμπιακό. Είδα ένα συνονθήλευμα. Είναι ντροπή να λέγεται ότι ξεκίνησε καλά. Έτσι. Εντάξει, βέβαια στι δηλώσει του, πάντα ένα προπονητή προσπαθεί, πάντα και να προστατεύσει του παίχτε του. Τι να πει. Δηλαδή, μπορεί να μα λέει: Μα ξεκίνησαν καλά στο ημίχρονο και στα αποδητήρια να πάει να του πει: Ξεκινήσατε Ακαθαρσίε, έτσι να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προσπαθώ να μην μιλάω άσχημα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, το πώ νιώθω εγώ είναι άλλο καπέλο. Δεν είμαι δημοσιογράφο. Εδώ οι δημοσιογράφοι δεν δείχνουν, ξέρω εγώ, δείχνουν, ξέρω εγώ, εκδηλώνονται, κάνουν. Τι α πούμε, εμεί τώρα τι λέμε εδώ. Εμεί την αλήθεια λέμε από εδώ. Είναι από το φύλαθρο προ το φύλαθρο εκπομπή. Θα μποϊκοτάρω τα σχόλια του αγώνα. Πολύ ωραία τα γκολ των Ισραηλινών, παραδέχομαι συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα για την πρόκριση, την άξιζε, θα πω κι εγώ. Αλλά είναι και οι οπαδοί του είναι πίθηκοι γιατί πετάγανε αντικείμενα στον πρώτο αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό έχω να πω εγώ. Είναι πίθηκοι, είναι απολύτιστοι. Όχι ότι ο Έλληνα είναι και πολύ πιο μπροστά, έτσι. Λοιπόν, που εδώ γέννησε τον πολιτισμό, αλλά ναι. Λοιπόν, σου λέω τώρα τι βλέπω εγώ από τα δικά μου τα μάτια, στην καθημερινότητά μου. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση. Να είστε καλά, χαιρετώ.